Ναι, βέβαια. Ευκαιρίες. Ναι. Βέβαια. Μέσα από το... Να δεις τι θα γίνει. Έτσι. Γι' αυτό λέγεται Property Moves by Altia, γιατί μέσα από την εκπομπή μας θα δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο, όταν θέλει να επενδύσει, να αξιολογεί αυτά τα κριτήρια και να επενδύσει. Ο καθένας έχει το budget του και ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αγοραστής... Ασκήσει. Έχει το δικό του, έχει τη δική του τιμή για να αγοράσει κάτι. Όλοι είναι αγοραστές και όλοι επενδύουμε το δικό του τρόπο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι δεν βγάζεται, δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι σε όλους και βέβαια όλους. Είναι κάτι, παιδιά, που αφορά πάρα πολύ τους πάντες. Τους νέους, αυτούς που... Όλοι, αυτό ακριβώς. Παρόμοιες εκπομπές, ξέρεις, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, έτσι. Μάλιστα. Σε τηλεόραση όλου του πλανήτη, επειδή η κοινωνία προχωράει, οι ανάγκες είναι πολλές, ο κόσμος δεν έχει το χρόνο να ψάξει, να δει όλα αυτά, θέλει να τα μάθει. Άρα σε μια εκπομπή τέτοια θα μάθει λεπτομέρειες για την καθημερινότητα, τη ζωή του και την αγορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Χριστίνα, εσύ ήξερες πριν ξεκινήσεις με τη συγκεκριμένη εκπομπή? Τι ανοίξε? Γνώριζες όλα αυτά? Το αντικείμενο, ναι. Το χώρο του real estate, βέβαια. Έχω τελειώσει, έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει μάστερ στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, στο real estate management. Πόσα πράγματα έξτρα όμως έμαθες από αυτήν την εκπομπή, φαντάζομαι πάρα πολλά. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς αυτό θα το... τον πατέρα μου, γιώτα μου, ο οποίος ξεκίνησε από το 1990 να δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate. Αλήθεια. Ναι, ήταν και αντιπρόεδρος του χτηματομεσητών Κύπρου, ήταν στο αντιπρόεδρος της ΦΙΑΠΣΗ. Και όταν μου ζητήθηκε από τον πατέρα μου το 2018 για λόγους υγείας να σταθώ δίπλα του, έβαλα κάπου έτσι λίγο στο περιθώριο το δικό μου το κομμάτι της τηλεόρασης, γιατί το 2017 έκανα την εκπομπή «Μια βαλίτσα γεύση», ναι, στο Σίγμα, ναι. Και μετά έβαλα λίγο στο περιθώριο για να σταθώ δίπλα από τον πατέρα μου. Τι έμαθες από όλα αυτά, αυτό? Τρομερές εμπειρίες. Για μένα ήταν τεράστιος, ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος. Από το 2017-18 που ασχολήθηκες μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα? Πάρα πολύ. Ειδικά στο κομμάτι του real estate έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα στην Κύπρο. Ποιος είναι ο κινηματογράφος, ποιος είναι ο παράγωγος της ιστορίας αυτής εκεί, της κινηματογράφησης? Της... Είναι η Γαβριέλα μαζί μας, είναι αγαπημένη μας η Ειρήνη, είναι ο Φύτος, είναι αγαπημένη. Εντάξει, παιδιά, είναι δεδομένη επιτυχία. Δεν κάνω πλάκα τώρα, είδα κάποια πλάνα. Είναι δεδομένη επιτυχία. Γι' αυτό είναι η Ειρήνη και Φύτος. Ναι, παιδιά, εντάξει. Η Δέσποινα μας, η Κολοκοτρώνη, καλά, η Δέσποινα πίσω από όλα αυτά. Είναι μια εκπομπή σύγχρονη, θα σκίσει. Είμαστε, ναι, είμαστε πολύ καλή ομάδα. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε και το μεταφέρουμε και στον κόσμο και θα το δείτε ενώ και εσείς τα επεισόδια. Βέβαια, να πω ότι σε αυτό το ταξίδι και σε αυτόν τον προορισμό δεν θα είμαι μόνη μου. Μαζί μας θα είναι και ο διευθυντής πωλήσεων της Άλτιας, ο Κρήτονος ο Νησιφόρου. Και είμαστε πανέτοιμοι, γιατί σένα... αύριο ξεκινάμε πρεμιέρα 1 και 20. 1 και 20 εδώ στην τηλεόραση του Σίγμα και δεν έχω καμία αμφιβολία για σένα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς δουλεύεις, πώς είσαι στη δουλειά σου και πόσο στρατιώτης είσαι. Αγάπη. Οπότε είναι δεδομένο ότι ό,τι κάνεις είναι σίγουρο ότι θα έχει και επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σίγουρα. Καλά, μέσα σε όλα αυτά, σε είδαμε κιόλας. Τι χαρά, ρε, εσύ, Χριστίνα. Μεγάλη, τεράστια χαρά. Τι χαρά. Είναι τεράστια χαρά, πραγματικά. Ξέρεις, άλλο να το ζεις, άλλο να το φαντάζεσαι. Δεν έχει καμία διαφορά. Πρώτη φορά ήτανε. Ναι. Όχι, πρώτη φορά που γίνεσαι νονά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ξαφνικά είμαι θεία, ξαφνικά γίνομαι σε ένα χρόνο πνευματική μητέρα. Πνευματική μητέρα. Ήταν πολύ όμορφη στιγμή αυτό που ζήσαμε στη βάφτιση. Αγαπώ, λατρεύω τα παιδάκια. Τι κουκλιά λατρεύω είναι, τα τι ομορφιά. Μωρά. Τι ομορφά είναι, παιδάκια. Το Σωτήρι. Το Σωτήρι. Ναι, τον τεράστιο. Εμένα μου δώσανε το... Ναι, δεν μπορούσα να τον κρατήσω στην εκκλησία. Μου φεύγε μία δεξιά, καλά, μου φεύγε μία απ' την άλλη. Εκεί απαστράψεις οι αδερφές, στη Λάκη και εγώ είδα τη μαμά. Είδα τη μαμά που η συγκίνηση ήταν. Ο Ανδρέας τη ξέρει τη μαμά, τη θυμάται και από παλιά που ερχόταν εδώ στο Σίγμα. Η μαμά σου, νομίζω ότι η συγκίνηση της μαμάς σε όλες τις φωτογραφίες ήταν εμφανέστατη. Πολύ, πολύ συγκινημένη. Περάσαμε καταπληκτικά. Ήρθε και τραγούδισε στο πάρτι που κάναμε αργότερα ο αγαπημένος μας φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου. Είχαμε εκλεκτούς φίλους, αγαπημένα πρόσωπα. Το κάναμε σε πολύ στενό κύκλο. Μπράβο, γιατί δεν είχαμε και το χρόνο. Υγεία στα παιδάκια αυτά. Αλλά περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή. Να σου πω κάτι που δεν είχε, φαντάζομαι, τι άγχος. Γιατί είναι και δίδυμα, παιδιά. Δεν είναι αλλιώς μία βάφτιση που ούτως ή άλλως την έχουμε. Κάνε κάποιο ευτράπελο από τα παιδάκια? Τότε προσπαθούσαμε, είχε και παιδόν για τον κρατήσουμε στην εκκλησία. Το ήξερα, και να ήξερα για σένα ότι ήταν ο πιο μεγάλος σε κάποια φάση. Μου κάνει νόημα η αδερφή μου, χαμαγέλα λίγο, γιατί μου φαινόταν τόσο πολύ ότι προσπαθούσα να κρατήσω το παιδί και δεν τα κατάφερνα. Που σε κάποια φάση μου λέει η αδερφή μου, χαμογέλα λίγο και εγώ σε μια φάση. Μου φεύγει από εδώ, μου φεύγει από εκεί. Εντάξει, αυτό να ξέρεις ότι ήταν το...
Γενικά σε μια βάφτιση έχεις το άγχος, ειδικά μετά που θα γίνει το, που θα, θα λαδωθεί το παιδί, ναι, θα είναι μη σου φύγει. Ναι. Εντάξει, μην είναι και ενός. Πήγανε τώρα, ναι, κλείνουν την άλλη εβδομάδα ενός. Μεγαλώσαν αρκετά. Να σου πω, σε κόβω ερωτευμένη, Σε κόβω ερωτευμένη. Με τα παιδάκια? Ναι. Φουλ. Πολύ. Πολύ. Δεν άλλαξε η ζωή σας όλη? Πάρα πολύ. Με παίρνει προχθές αδερφή μου, μου λέει τι κάνεις, τη λέω μέσα γυρίσματα. Μου λέει θα έρθεις από όταν, της λέω Στέλλα, είμαι κουρασμένη, της λέω, από το πρωί, από τις 6 ώρα στο πόδι. Μου λέει εντάξει έγινε, κλείνω το τηλέφωνο, την παίρνω πίσω μετά από 5 λεπτά, πού είστε να έρθω. Για να πάω τα μωρά. Δεν έχει αλλάξει όλη η ζωή σας, Χριστίνα. Είναι έρωτας. Σου λέω ότι δεν ξέρω, έχω και αδυναμία, είναι αγόρια, τους έχω τρελή αδυναμία. Είναι η φάση τώρα που ξεπετάνε κανένα δοντάκι, που ξεκινάνε το, να λένε τις πρώτες τους λέξεις. Είναι πραγματικά. Τι ρωτάει ο Αντρέας, η άλλη νονά ποια είναι? Η Τζένι Τζιβεργιώτη. Φίλη Στέλλας από χρόνια. Και αυτή μοντέλο στο χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τους θυμόμαστε πολλές φορές μαζί, έτσι να κάνουμε. Είναι 3-4 κορίτσια που ήταν πάντα μαζί. Πάντα. Αυτές πολύ, πολύ. Ήταν η, ναι, η πολύ επιτυχημένα μοντέλα, παιδιά τη εποχή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Αντρέα, θεωρώ σε όλα τα επίπεδα. Ναι, προσπαθεί να βγάλει. Λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησε τον έρωτα από τα μωρά. Για να πάμε. Είσαι θεά, πώς ελίξε. Αντρέα μου, ξεχάσεις ένα πράγμα, την ίδια δουλειά κάνεις. Πρόσεξε. Ελίσσεται και φεύγει, παιδιά. Είμαι. Επειδή είσαι φίλος, το λέω μόνο σε σένα. Το είπε. Δεν ακούει κανένας άλλος. Μπράβο. Το καταλαβαίνεις από τη λάμψη. Όχι, γενικά ένας άνθρωπος που λάμπει όμως. Είναι ένα παιδί που γενικά είναι χαρούμενο, δεν είναι... Δεν σου δημιουργεί τη μιζέρια αυτή. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, λες είσαι ερωτευμένη και το λες, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά περνάς. Ξέρω όμως ότι είσαι ένα πλάσμα που του αξίζουν τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Γιώτα. Και είναι αλήθεια αυτό. Τέτοια καρδιά. Από τα πρώτα μηνύματα που πήρα όταν ξεκίνησε να βγαίνει προς τα έξω η πρεμιέρα της εκπομπής αυτή την περίοδο από τον Αύγουστο, από τα πρώτα μηνύματα που πήρα για καλές επιτυχίες, ήσουν εσύ μία. Και ξέρεις πότε αδυναμία σου έχω και σ' αγαπώ. Το ίδιο και εγώ το γιατί ίδιο. Γιατί και για εσάς τους δύο πιστεύω. Στιχουργός πόλης Κυριάκου, λέει θεάρα. Ναι, είναι θεά. Και έχει δίκιο να το λέει και ο πόλης. Γεια σου πόλη μας. Τώρα, γεια σου γενικά πόλη. Είσαι δοτικό άτομο, δηλαδή στις σχέσεις σου. Γενικά μιλάω τώρα. Μα δεν είχα να μιλήσω για την πρεμιέρα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είσαι γενικά. Γιατί έχει άνθρωποι που, υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο μίζεροι γενικά τώρα στη ζωή. Μα δεν μπορώ τη μιζέρια. Νομίζω φαίνεται και από τα πράγματα που κάνω στη ζωή μου. Δεν μπορώ να νιώθω μίζερη. Ναι. Θεωρώ ότι ο έρωτας υπάρχει στη ζωή μας. Μπράβο. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Το να αγαπώ ή το να είμαι ερωτευμένη ξεκινά πρώτα από το μέσα μας και μετά από τους άλλους. Έμαθα στη ζωή μου να μην περιμένω από κανένα τίποτα. Μπράβο. Αν θέλω να είμαι ευτυχισμένη, εγώ το επιδιώκω. Αν θέλω να είμαι ερωτευμένη, το επιδιώκω. Είσαι αστέρι. Αν θέλω... Δεν πρέπει να περιμένεις από κανένα τίποτα. Εμείς τα δημιουργούμε και τις στιγμές μας και την πορεία μας. Και η γιαγιά μου επίσης μου έλεγε: αν δεν έχεις χέρια να ξυθείς, μην περιμένεις να σε ξύσει κανένα άλλο. Ακριβώς. Είναι στη γιαγιά. Σοφή γιαγιά. Έτσι ακριβώς. Αυτά που λέγα παλιά δεν ήταν. Όχι βέβαια. Ήταν τη ζωή βγαλμένα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Παρασκευή, 1 και 20. Θα σε βλέπουμε 1 και 20 από την τηλεόραση του Σίγμα. Ξαναλέω ότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια εκπομπή που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για όλους και τόσο ενημέρωση. Πολλές φορές, πόσες φορές σου στέλνουν μηνύματα και μας ρωτάνε εμάς μέσα από την τηλεόραση. Μπορείς να μας πεις γι' αυτό, ξέρετε για τα επιτόκια, ξέρετε. Τώρα θα τα ξέρετε όλα μέσα από το διαστόματος Χριστίνας Δημητρίου και μέσα από την εκπομπή κάθε Παρασκευή 1 και 20. Και σε επαναλήψεις το Σαββατοκύριακο για όσους δεν τυχαίνει, δεν μπορούν την Παρασκευή το μεσημέρι να δουν την εκπομπή. Σαββατοκύριακο παίζει επαναλήψεις. Να πούμε ότι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τη σελίδα του σταθμού θα προβάλλεται εκπομπή για να την βλέπετε και διαδικτυακά και να μπορείτε να παρακολουθείτε τα επεισόδια μας. Mm-hmm. Βέβαια, να αναφέρω ότι επειδή δεν είναι ζωντανή εκπομπή, δεν θα έχουμε την ευκαιρία ο κόσμος να απαντήσει. Θέτει ερωτήματα. Σωστό, όμως, να οφείλω και εγώ σαν δημοσιογράφος να μπαίνω στο πετσί του κάθε και στο μυαλό του κάθε τηλεθεατή και να θέτω τα ερωτήματα που οποιοδήποτε έχει στο μυαλό του. Και μπορεί να ανοίξετε ένα διάβλο επικοινωνίας, να στέλνουν απορίες, ερωτήσεις και να τις απαντάς εσύ με τον κόσμο που θα έχεις. Σωστό. Αυτό θα κάνουμε. Μπράβο, έχουμε πολύ ωραία πλάνα να δείξουμε. Εντάξει, Αντρέα μου και Γιώτα μου, πραγματικά αν δείτε τα πλάνα μας που δείχνουμε και προβάλλουμε την Κύπρο και τα έργα, θα πεις τέλεια. Αυτά είναι στην Κύπρο. Αυτά τώρα που βλέπω είναι στην Κύπρο. Το πόσα μέρη ανακαλύψαμε εμείς που μέσα από το ταξίδι της εκπομπής θα τα βλέπει και ο κόσμος, είναι απίστευτο. Και βέβαια με τους καλύτερους, έτσι, γιατί μπορεί να τα αναδεικνύει μόνο ο Φίτος Κυρίνη με τέτοια έτσι, ευκρίνεια και τόσο εξαιρετικά. Πολύ σωστά. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ, σας αγαπώ το ίδιο, αμοιβαία. Να πάτε καλά, ήδη πηγαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.